Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Επιστολή διαχειρός Θεοφράστου μοναχού προς μοναχό Ιγνάτιο. Αγαπητέ εν Χριστώ αδερφέ, μόλις γύρισα από την έρημο. Εκεί γνώρισα σπουδαίους ασκητές που είχαν φτάσει στον Θεό ζώντας στη γη. Αυτό δεν είπε και ο Μέγας Αθανάσιος. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Εγώ αδερφέ μου δεν έγινα Θεός στην έρημο. Το αντίθετο. Υπέφερα στην έρημο κυνηγημένος από τους λογισμούς. Αυτές οι σκέψεις που βάζουν οι δαίμονες εμπόδιο στην ένωση με τον Θεό με καταδίωκαν περισσότερο από τα φίδια και τα θηρία, την πείνα και τη δίψα. Πήγα και βρήκα έναν Άγιο ασκητή. «Υπάρχουν πολλοί δαίμονες», μου είπε ο γέροντας. «Ο δαίμον της φιλιδονίας, ο δαίμον της υπερηφάνειας, της φιλαργυρίας». Αλλά χειρότερος όλων, ξέρεις ποιος είναι? Ο δαίμον της λύπης. Και είναι χειρότερος γιατί κάνει τον άνθρωπο να τα βλέπει όλα μάταια. Και τελικά τον οδηγεί στον θάνατο. Κι έτσι κατάλαβα τη λύπη που ένιωθα μέσα μου. Εκεί λοιπόν με οδηγεί ο δαίμον της λύπης. Περιπλανήθηκα σε βουνά και δάση, αποφεύγοντας τους ανθρώπους και τις πόλεις. Κάποια στιγμή έφτασα σε ένα μικρό ιερό κάποιου θεού από τους παλιούς των ειδωλολατρών. Το ιερό ήταν μισοερυπωμένο. Φαινόταν έρημο και κάθισα να ξεκουραστώ. Τότε μέσα από τα χαλάσματα σαν φάντασμα εμφανίστηκε ένας γέρος. Φορούσε ένα κουρέλι, ό,τι είχε απομείνει από την ενδυμασία ιερέα που ήταν κάποτε. Μου πρόσφερε λίγο νερό και μερικά αχλάδια. Είχα δύο μέρες να φάω. «Τι έγινε εδώ?» το ρώτησα δείχνοντας του τον γκρεμισμένο ναό. «Η δική σου», είπε κοφτά ο γέρος, κοιτάζοντας το δικό μου κουρέλι που ήταν κάποτε ράσο. «Ποιοι δική μου?» ρώτησα. «Η γότηθη», είπε. «Δεν είναι δική μου», το απάντησα. «Δεν είναι του Χριστού?» ρώτησε ο γέρος. «Όχι, του Αρίου είναι», είπα. «Α, μη με μπλέκεις με τα δικά σας. Και ο αυτοκράτορας που απαγόρευσε τη λατρεία των προγονικών μας θεών με ποινή σιγάν ή θανήν, χριστιανός δεν ήταν?» ξαναρώτησε. «Του Αρίου κι αυτός», αναστέναξα. «Αλλά ο Αθανάσιος, ο επίσκοπος Αλεξανδρίας, σαν αληθινός χριστιανός, μεσολάβησε για σας τον αυτοκράτορα». Ο γέρος κούνησε το κεφάλι του δύσπιστα. Γύρω από το ναό ήταν πεσμένα κάτι αγάλματα ακροτηριασμένα. «Αυτά γιατί τα καταστρέψανε?» ρώτησα. «Για να πουλήσουν πιο ακριβά αυτά που πήρανε», είπε ο γέρος. «Και εσύ τι κάνεις εδώ?» τον ρώτησα. «Εγώ φυλάω τον Απόλλωνα», είπε. «Μια ζωή τον υπηρετώ. Δεν θα τον εγκαταλείψω τώρα». Τον λυπήθηκα και θαύμασα την πίστη του. Τι να του πω για τις μυριάδες ανθρώπους που είχαν μαρτυρήσει για τον Χριστό? Για τους βαρβάρους που με σημαία τον Άριο κάνουνε πιάτσικο στα αρχαία ιερά? Τι να πω για τους αυτοκράτορες? Νομίζαμε ότι γλιτώσαμε από τον καταραμένο Ιουλιανό που πήγε να μας αλλάξει την πίστη και ήρθαν οι χειρότεροι, που κυνηγάνε την εκκλησία μας και βοηθάνε αυτόν τον τυχοδιώκτη τον Άριο που αμφισβητεί τον Χριστό μας. Αλλά τι να πω στον γέρο, εγώ ένας μοναχός που έφυγε από την έρημο. Το βράδυ με φιλοξένησε στο καλυβάκι του. Το πρωί του έφτιαξα τη στέγη που ήταν έτοιμη να πέσει και έφυγα. Μπήκα σε ένα δάσος και χάθηκα όταν ξαφνικά άκουσα ψαλμωδίες. Άγγελοι ήτανε. Ακολούθησα τις φωνές και βγήκα σε ένα ξέφωτο. Και εκεί ήταν κόσμος γύρω από έναν ιερέα που τελούσε τη Θεία Λειτουργία. Πλησίασα και έκανα το σταυρό μου. «Δεν έχετε ναό?» ρώτησα κάποιον δίπλα μου.
«Έχουμε, αλλά μας έστειλαν αριανό επίσκοπο και εμείς δεν πάμε στην εκκλησία», μου απάντησε. Ο ιερέας μοίραζε τα πρόσφορα. Πήρα ένα κομμάτι και συνέχισα. Στο δρόμο με κατάλαβε πάλι ο δαίμον της λύπης. Σκέφτηκα ότι ο κόσμος έγινε χειρότερος από τότε που τον άφησα για να ασκητέψω. Κι εγώ πόσο κατώτερος αποδείχθηκα στην έρημο. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Χωρίς να το καταλάβω, έφτασα στην Κεσάρια. Δεν ήξερα κανέναν. Κοιμόμουν σε κάτι γκρέμια. Κουβαλούσα πέτρες σε κάτι κτιστάδες. Ήξερα την τέχνη της πέτρας από τον πατέρα μου. Είχα βγάλει το ράσο. Δεν είπα σε κανέναν ότι είμαι μοναχός. Μήπως ήμουνα. Μήπως ήξερα τι ήμουνα. Μια μέρα όμως λαχτάρισα και μπήκα σε μια εκκλησία. Η λειτουργία είχε τελειώσει και ο ιερέας μιλούσε στους πιστούς. Για τον Χριστό μίλαγε, αλλά κάτι δεν πήγαινε καλά. «Δεν είναι ίδιος με τον πατέρα», έλεγε. Δεν πολύ καταλάβαινα. Δεν ξέρω και πολλά γράμματα. Και αυτός μίλαγε σαν ρήτορας. Μέχρι που ένας σηκώθηκε και του είπε «Δεν τρέπεσαι, τι είναι αυτά που λες, είσαι αιρετικός». Και ανάψανε τα αίματα και πιαστήκανε στα χέρια αυτοί που υποστήριζαν τον ιερέα με τους άλλους. Σηκώθηκα και έφυγα. «Χριστέ μου, μπήκα σε μια εκκλησία και έπεσα σε αριανό παπά. Αλλά εγώ δεν πιστεύω κανέναν Άριο. Εγώ ξέρω την Αγία Τριάδα μου, όπως μας την έμαθε η Αγία Γραφή. Δεν είσαι ίδιος με τον πατέρα», λένε. «Ο ένας λέει ότι είσαι μόνο Θεός, ο άλλος ότι είσαι μόνο άνθρωπος. Σε σταυρώσανε, δεν τους έφτασε. Να σε σταυρώσουν και τώρα θέλουν. Πάντα να σε σταυρώνουν. Αλλά Χριστέ μου, βόηθα κι εσύ. Γλιτώσαμε από τον Ιουλιανό, ήρθε να σε ευσεβείς αυτοκράτορος ο Ιωβιανός, σε ένα χρόνο τον πήρες. Και ανέβηκε στον θρόνο άλλο τέρας, ο Ουάλης. Ο παδός του Αρίου κι αυτός. Ο λαός τον μισεί. Όχι μόνο γιατί κυνηγά την ορθή πίστη, αλλά και γιατί βάζει φόρους στη φτωχολογιά. Βασανίζει και κρεμάει ανθρώπους ανάποδα, για να τους πάρει ό,τι έχουν. Εσύ δεν είπες ότι ήρθες να βάλεις μάχαιρα στον κόσμο? Έλα και σώσε μας». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με και ελέησόν ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με και ελέησόν ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με και ελέησόν ημάς. Θα το λέω μέχρι να μ' ακούσεις». Από τότε απέφευγα τις εκκλησίες. Όλα μου φαίνονταν μάταια. Ο δαίμον της λύπης μέσα μου έκανε γιορτή. Στο μεταξύ, το χειμώνα του 367, μεγάλη φτώχεια και ξηρασία έπεσε στην Κεσάρια. Με τα χιόνια κλείσανε οι δρόμοι. Τα τρόφιμα άρχισαν να λιγοστεύουν. Παιδιά ψάχνανε στα σκουπίδια. Άνθρωποι πέθαιναν στους δρόμους από πείνα. Ο κόσμος είχε αγριέψει. Η πόλη ήταν έτοιμη να εκραγεί. Βρίζανε τις αρχές και τους εμπόρους που είχαν γεμάτες τις αποθήκες, αλλά δεν τις άνοιγαν, περιμένοντας να ανέβουν οι τιμές. Μια μέρα βλέπω ένα νέο άνδρα, ντυμένο με ένα παλιό ράσο, να γυρίζει στην αγορά πάνω κάτω και να φωνάζει: «Τα παιδιά! Πεθαίνουν τα παιδιά!» Ο κόσμος μαζεύτηκε γύρω του. «Ανοίξτε τις αποθήκες τώρα!» έλεγε στους εμπόρους, ή μάλλον τους διέταζε. «Πώς να σου δώσω να καταλάβεις τα βάσανα του φτωχού? Χωρίς περιουσία, χωρίς κτήματα και χρήματα, το μόνο που του απομένει είναι να πουλήσει τα παιδιά του δούλους. Μήπως και αυτά τουλάχιστον γλιτώσουν το θάνατο από την πείνα». «Και τι σκέπτεται ο φτωχός πατέρας? Ποιο από όλα τα παιδιά του να πουλήσει? Προσφέρει τα σπλάχνα του για να βρει τροφή. Εσένα όμως, πλούσιε, δεν σε μαλακώνουν ούτε τα δάκρυα ούτε η αναστεναγμή της καρδιάς, αλλά παραμένεις σκληρός και αλήγιστος. Βλέπεις τα πάντα σαν χρυσάφι και παντού μόνο χρυσάφι ονειρεύεσαι». Αυτός, είπα μέσα μου, είναι λιοντάρι. Λιοντάρι του Χριστού. Τα λόγια του μαστίγιο. Ρώτησα έναν δίπλα μου, ποιος είναι αυτός.
Ο Βασίλειος, μου είπε, είναι πρεσβύτερος στην εκκλησία. Αυτός λοιπόν ήταν ο Βασίλειος. Τον είχα ακουστά. Ήταν αυτός που μαζί με τον Γρηγόριο από την Αζιανζό είχε συγκρουστεί με τον αυτοκράτορα Ιουλιανό. Τώρα τον έβλεπα σε δράση. Και μπορούσε να μιλάει έτσι γιατί, όπως έμαθα, ο ίδιος είχε μοιράσει τη μεγάλη περιουσία του στους φτωχούς. Μέσα σε αυτό το χάος που οι δυνατοί γίνονταν δυνατότεροι και οι αδύνατοι αδυνατότεροι, όλα ανατράπηκαν. Ο Βασίλειος ύψωσε το ανάστημά του. Με τη χάρη του Θεού άλλαξε όλη την κατάσταση. Οι πλούσιοι και οι έμποροι έκαναν πίσω και άνοιξαν τα μαγαζιά και ο κόσμος όρμησε να πάρει λίγο στάρι και λάδι και περικύκλωναν το Βασίλειο και του φιλούσαν το χέρι. Εγώ δεν κινήθηκα να πάρω τίποτα. Κάτι έσπασε μέσα μου. Κάτι που προσπαθούσα με την αδιάλειπτη προσευχή τόσο καιρό να σπάσω. Την άλλη μέρα πήγα στο ναό όπου λειτουργούσε. Ένα φως τον περιέβαλε και έπεσα στα πόδια του. Του μίλησα για την έρημο όπου ένιωσα να με έχει εγκαταλείψει ο Θεός. Μου είπε ότι είχε περάσει και αυτός από την έρημο και είχε κρατήσει ένα ασκητήρι στον Ήρη ποταμό, στα άνασα του πόντου. Και η μεγαλύτερη χαρά του ήταν να μονάζει εκεί. Αλλά η εκκλησία κινδυνεύει, είπε μετά. Και σκοτίνιασαν τα μάτια του. «Τι να κάνω?» τον ρώτησα. «Μην εδώ», μου είπε. «Θα σε χρειαστώ». Το βράδυ στην προσευχή μου μου βγήκε αυθόρμητα. «Χριστέ μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για τον Βασίλειο. Προσεύχομαι για σένα, αγαπητέ Ιγνάτιε, και για τους άλλους αδερφούς». Σεβαστέ αδερφέ Ιγνάτιε, έμεινα στην Κεσάρια όπως μου ζήτησε ο Βασίλειος. Βοηθάω στο ναό. Βοηθάω τον Βασίλειο στο μικρό λαχανό κηπό του. Γιατί τρώει μόνο λάχανα και μουσκεμένα όσπρια. Και κάτω από το τριμμένο ράσο φοράει τρίχινο χιτόνα που ποτέ δεν βγάζει. Δίνει μεγάλο αγώνα ο Βασίλειος. Μιλάω εγώ για δαίμονες. Ο Βασίλειος έχει να πολεμήσει τον δαίμονα των αιρέσεων, τον δαίμονα της εξουσίας που στηρίζει τις αιρέσεις και τον προσωπικό του δαίμονα, τον ανελαίητο δαίμονα της ασθενίας του που τον ρίχνει στο κρεβάτι με ρίγη και εκείνος με προσευχή σηκώνεται πάλι και συνεχίζει. Οργάνωσε καταβλισμούς, συσίτια, όπου χιλιάδες άνθρωποι έβρισκαν λίγο φαγητό για να συνέλθουν. Στην πρώτη σειρά πάντοτε τα παιδιά. Δεν έσωσε μόνο τα παιδιά των χριστιανών, αλλά και τα παιδιά των ειδωλολατρών, των αιρετικών και των Εβραίων. Η πείνα εξασθένιζε τα σώματα. Ο Βασίλειος δεν ξέχασε την τέχνη του Ιπποκράτη. Εργάστηκε στον καταβλισμό ακόμα και σαν γιατρός. Κάθε μέρα δέχεται όλο τον κόσμο. Μεσολαβεί στους ισχυρούς να απαλλαχθεί κάποιος από τους φόρους, να βοηθήσουν μια χείρα, να ελευθερώσουν κάποιον αθώο. Ο Βασίλειος μέσωσε από τον δαίμονα της λύπης. Ξαναβρήκα την πίστη μου. Στην έρημο λένε να βρεις το γέροντά σου. Εγώ βρήκα το γέροντά μου στην πόλη. Το Βασίλειο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα για να καταλάβω γιατί δεν είμαι γραμματιζούμενος. Τον κατά ευνομίου λόγο. Αυτό τον καταπέλτη που έγραψε ο Βασίλειος εναντίον των αιρέσεων. Και αναρωτιόμουν. Πώς είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνουν? Βαδίζουμε στην καταστροφή. Οι πόλεις με την τακτική του αυτοκράτορα Ουάλη πέφτουν η μία μετά την άλλη στον αριανισμό. Και όταν ο επίσκοπος Κεσαρίας Ευσέβιος αποδήμησε, οι αριανοί με τους δικούς τους επισκόπους και τις ευλογίες του Ουάλη όρμησαν σαν ίενες να πάρουν την επισκοπή. Η Κεσάρια, προπύργιο της Ορθοδοξίας, θα έπεφτε στα χέρια των αιρετικών. Μόνο ο Βασίλειος μπορούσε να σταθεί εμπόδιο. Μετά την Αλεξάνδρεια, η Κεσάρια ήταν το μόνο κέντρο της Ορθοδοξίας στην Ανατολή. Όπως έλεγε ο Βασίλειος, οι αιρέσεις είναι χειρότερες από τους διωγμούς
Γιατί εδώ έχουμε χριστιανούς εναντίον χριστιανών. Μα τι μπορεί κανείς να περιμένει όταν τη χάρπαστη, άνθρωποι ακαλλιέργητοι και πιόνια της εξουσίας γίνονται επίσκοποι. Πού να τον καταλάβουν τον βασίλειο. Η εύνοια του Ουάλη και τα οφίτσια πάνω απ' όλα. Και δεν έφτανε αυτό. Το σώμα του τον πρόδωσε πάλι. Έπεσε στο κρεβάτι και αυτοί αλώνιζαν στην πόλη, εκμεταλλευόμενοι ακόμα και την αρρώστια του. Καλός είναι, λέγανε, αλλά άρρωστος. Και ο Βασίλειος μόνος του. Οι αιρετικοί πίεζαν, ο λαός λιποψυχούσε, οι ορθόδοξοι επίσκοποι μουδιασμένοι. «Να είστε γενναίοι», τους έλεγε, «για να μπορείτε να υπερασπιστείτε το λαό που σας εμπιστεύτηκε». Τα έβλεπα όλα αυτά και θύμωνα με την αχαριστία του κόσμου. Γύριζαν την πλάτη σε αυτόν που τους είχε σώσει από την πείνα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Ο Βασίλειος καλυτέρεψε και έγραψε στον Γρηγόριο να έρθει να τον βοηθήσει. Εκείνος αρνήθηκε. Δεν άντεχε, λέει, τον κόσμο. Το παιχνίδι ήταν χαμένο. Αλλά το θαύμα ήρθε από αλλού. «Αφού δεν πας εσύ, θα πάω εγώ», είπε ο πατέρας του Γρηγορίου, επίσκοπος Ναζιανζού, και σηκώθηκε 90 χρονών και άρρωστος και ήρθε με άμαξα από την Ναζιανζό να βοηθήσει τον Βασίλειο. Και ο Βασίλειος εκλέχθηκε στο θρόνο της Κεσαρίας ομόφωνα από τον λαό και τον κλήρο. Μόλις ανέλαβε επίσκοπος ο Βασίλειος, έγραψε στον Αθανάσιο Αλεξανδρίας, τον μόνο που μπορούσε να ενώσει τους λίγους αναπομείναντες ορθόδοξους επισκόπους ενάντια στον αριανισμό. «Θεοφιλέστατε, η ώρα είναι κρίσιμη. Ξέρω τι λέω. Εσύ θα μας οδηγήσεις, γιατί εσένα σε οδηγεί ο Θεός». Αυτά έγραψε ο Βασίλειος στον Αθανάσιο. Μα εκείνος είχε γεράσει πια. «Εγώ δεν τα κατάφερα. Πολέμησα με νύχια και με δόντια. Θεέ μου, δεν με αξίωσες να δω τη νίκη της Εκκλησίας. Με παρηγορεί τουλάχιστον ότι είδα τον άνθρωπο που έστειλες να οδηγήσει την Εκκλησία προς τη νίκη. Ο Βασίλειός σου». Μια φορά που με έστειλε να μεταφέρω επιστολές σε άλλες επισκοπές, πέρασα πάλι από το αρχαίο ιερό. Ο γεροιερέας ήταν καταβεβλημένος, αλλά με αναγνώρισε. «Τι έγιναν τα σπασμένα αγάλματα?», το ρώτησα. «Τα έθαψα», είπε ο γέρος. Και μετά πήγε και έφερε κάτι τυλιγμένο σε πολύτιμο ύφασμα. Ήταν μια κεφαλή του Απόλλωνα. «Είναι πολύ παλιό», είπε ο γέρος. «Αυτό δεν πρόκειται να το πάρουν». Και μετά άρχισε να μου λέει για τις καταστροφές των Γότθων, την ερήμωση των αρχαίων ιερών και τους διωγμούς των εθνικών με τα διατάγματα των αυτοκρατόρων. «Ξέρεις πολλούς που θα πέθαιναν γι' αυτό?», τον διέκοψα, δείχνοντας το πολύτιμο οξόανο του Θεού του. «Γιατί αν ήταν πολύ πρόθυμοι να πεθάνουν για την πίστη τους, όπως κάναμε εμείς οι χριστιανοί, κανένα διάταγμα αυτοκράτορα δεν θα έκλεινε τους ναούς σας». Ο γέρος κατέβασε το κεφάλι. «Λες ότι εσάς σας διώκουν. Εμάς, τους Ορθόδοξους, τι μας κάνουν? Στην Οικομίδια, οι Αριανοί κάψανε Ορθόδοξους ιερείς σε ένα πλοίο. Την ίδια μοίρα έχουμε», του είπα. Έφευγα, όταν ο γέρος έτρεξε πίσω μου και μου έδωσε ένα δερμάτινο σάκο. Τον άνοιξα, κάτι παλί πάπυρο ήταν μέσα. «Τι είναι αυτά?», τον ρώτησα. «Παλιά κείμενα, λόγια σοφών», είπε. «Τι να τα κάνω?», τον ρώτησα. «Πάρτα», είπε. «Εγώ είμαι γέρος.
Είναι κρίμα να χαθούνε. Και τα πήρα. Και τότε η Γνάτιε μας έκανε τη μεγάλη τιμή να επισκεφθεί την Κεσάρια ο σεβαστός μας αυτοκράτορας Ουάλης. Να αναλάβει προσωπικά τον ανυπόταχτο επίσκοπο Κεσαρίας. Από όπου περνούσε ο αιρετικός αυτοκράτορας, οι Ορθόδοξοι διώκονταν, βασανίζονταν και δημεύονταν οι περιουσίες τους. Βεβήλωναν ναούς, σε μια πόλη ανέβηκαν στην Άγια Τράπεζα και έστησαν χορό. Η πόλη είχε τρομοκρατηθεί. Ο Βασίλειος προσευχόταν. Ο Ουάλης έστειλε πριν την αφιξή του το δεξί του χέρι, τον μόδεστο, το μαντρό σκυλό του, θα έλεγα εγώ. Αλλά τι είναι ένα μαντρόσκυλο μπροστά σε ένα λέοντα? Ο Μόδεστος κάλεσε τον Βασίλειο στο διοικητήριο. Κόσμος μαζεύτηκε απ' έξω. Ο Βασίλειος πήγε μόνος. Ο Μόδεστος σε θρόνο και γύρω του οι αρχές. «Ποιος είσαι εσύ που τολμάς να πας κόντρα στο βασιλιά μας?» Άρχισε τις αγριάδες ο Μόδεστος. «Προσκυνώ τον Υιό του Θεού σαν Θεό, όχι σαν κτίσμα, όπως είναι η πίστη του βασιλιά», απάντησε ο Βασίλειος. «Και τι είμαστε εμείς που πιστεύουμε ότι και ο αυτοκράτορας?» «Τίποτα», απάντησε ο Βασίλειος. Η αίθουσα είχε παγώσει. «Θα σου δημεύσω την περιουσία», ο Μόδεστος άρχισε τις απειλές. «Δεν έχω τίποτα άλλο από αυτό το ράσο και μερικά βιβλία. Θα σε εξορίσω. Δεν έχω τόπο δικό μου. Θα προστάξω βασανιστήρια. Σε ένα σώμα σαν το δικό μου. Ένα χτύπημα θα μου δώσεις και τέλειωσε. Θα σε θανατώσω. Ευεργέτης μου θα γίνεις. Βιάζομαι να πάω στο Θεό μου, για τον οποίο ζω και αγωνίζομαι. Κανείς δεν μου έχει μιλήσει με τόσο θάρρος», είπε στο τέλος ο Μόδεστος. «Γιατί δεν συνάντησες ποτέ σου αληθινό επίσκοπο», του απάντησε ο Βασίλειος. Ο Βασίλειος βγαίνει από το διοικητήριο. Ο κόσμος τον περικυκλώνει. Ο φίλος του, ο Γρηγόριος, θέλει να τον αγκαλιάσει. Ο Ουάλης αποδείχθηκε πιο ευφυής από τον υποτακτικό του. Μίλησε με τον Βασίλειο, ως και στην εκκλησία που λειτουργούσε πήγε. Στην πόλη κυκλοφορούσαν φήμες ότι θα τον εξορίσει. Αλλά ο Χριστός δεν άφησε το χέρι του Ουάλη να υπογράψει την εξορία του. Κι όλο περίεργα γεγονότα συνέβαιναν. Τη μία, λιποθύμησε ο αυτοκράτορας στην εκκλησία. Την άλλη, αρρώστησε το βασιλόπουλο και κάλεσαν τον Βασίλειο. Μετά έσπασε το καλάμι που θα υπέγραφε την εξορία του. Και στο τέλος ο Ουάλης έφυγε, χωρίς να πειράξει τον επίσκοπό μας. «Θεέ μου, από τι παράξενους δρόμους στέλνεις την ευλογία σου?» Όπως τα είπε και ο Βασίλειος, ο Χριστός δεν είναι μακριά. Μια μέρα με φωνάζει και μου λέει: «Σου είπα κάποτε να μείνεις εδώ γιατί θα σε χρειαστώ. Ήρθε η ώρα». Ήταν άνοιξη. Και έζησα, αδερφέ μου, το θαύμα. Δούλεψα στο μεγαλύτερο εργοτάξιο της Καπαδοκίας. Άλλοι πρόσφεραν υλικά, άλλοι χρήματα, άλλη εργασία, και ο Βασίλειος νύχτα μέρα εκεί, να περνάει από όλους και να λέει: «Θεέ μου, κάνε τους επισκόπους σαν αυτούς τους ανθρώπους». Και φτιάξαμε τη βασιλιάδα. Όταν τελείωσε δεν το πίστευα. Μια ολόκληρη πολιτεία για τους φτωχούς, τους αρρώστους και τους ξένους. Με εκκλησία και νοσοκομεία, γεροκομεία, σχολεία για να μαθαίνουν οι φτωχοί καπαδόκες τις τέχνες. Μέχρι κατάλημα για τον αυτοκράτορα έχει. Έχεις ξανακούσει να έχει γίνει κάτι παρόμοιο στον κόσμο? Και εκεί είδα τον Βασίλειο να γιατρεύει τους αρρώστους. Καθάριζε ο ίδιος τις πληγές των λεπρών και μετά τους φιλούσε να τον δουν οι άλλοι που τρέμανε την αρρώστια. Αξιώθηκα να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι στη βασιλιάδα. Και αύριο να με πάρει ο Θεός, ευχαριστημένος θα είμαι. Ο Βασίλειος είναι πάλι άρρωστος. Το έβλεπα κι εγώ. Το σώμα του κατέρεε.
Ήταν ισχνός και κάτοχρος. Δεν ήταν ούτε 50 χρονών και έμοιαζε γέρος. Είχε μείνει μόνος μετά το θάνατο του Αθανασίου. Ταξίδευε συνέχεια να τονώσει τους Ορθοδόξους. Ως και στους δυτικούς επισκόπους έγραψε για βοήθεια στη μάχη με τις αιρέσεις. «Βοηθήστε μας, αδερφοί, για να ξεπληρώσετε το καλό που σας έκανε η Ανατολή, δίνοντάς σας το φως του Χριστού», είχε γράψει στον επίσκοπο Βορείου Ιταλίας. Αλλά απάντηση δεν πήρε. «Οι δυτικοί αποδείχθηκαν υπερόπτες», γράφει στο φίλο του Ευσέβιο. «Δεν φτάνει που τα κάνανε θάλασσα όπου αναμίχθηκαν. Τώρα κάνουν στην ανατολή του κεφαλιού τους. Χωρίς να γνωρίζουν, χωρίς να μπορούν να κρίνουν, χωρίς να θέλουν να μάθουν». Γράφει στον επίσκοπο Ρώμης Δάμασο. «Όλος ο κόσμος ξέρει τι περνάμε οι Ορθόδοξοι στην Ανατολή. Κι εσείς έχετε κλείσει τα αυτιά σας. Όμως αντέχουμε, αντέχουμε και μένουμε Ορθόδοξοι». «Και θα μείνουμε Ορθόδοξοι, Ιγνάτιε. Το θαύμα γίνεται τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Και κάποιος πρέπει να πάει στην Κωνσταντινούπολη να υπερασπιστεί την Ορθοδοξία». Ο Βασίλειος δεν μπορεί να πάει. Είναι άρρωστος. Και ποιος θα πάει? Ο Γρηγόριος. Ο αγαπημένος φίλος του Βασιλείου. Αυτός που δεν ήθελε να γίνει ιερέας. Που δεν ήθελε να γίνει επίσκοπος. Που αρνήθηκε να βοηθήσει τον Βασίλειο στον αγώνα του για την επισκοπή της Κεσαρίας. Και όταν ο Βασίλειος του παραπονέθηκε, αυτός τι του απάντησε? «Κάνε ό,τι νομίζεις καλύτερο, Βασιλεί. Για μένα η πιο μεγάλη πράξη είναι η απραξία». Αυτόν διάλεξε ο Χριστός να δώσει τη μεγαλύτερη μάχη για την πίστη μας στην καρδιά της Αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη. Και έπρεπε να ψάξουν να τον βρουν, γιατί ο Γρηγόριος είχε παραιτηθεί από ο επίσκοπος Ναζιανζού και είχε εξαφανιστεί 5 χρόνια από τον κόσμο. Άρχισαν να τον ψάχνουν οι Ορθόδοξοι και τον ανακάλυψαν να μονάζει στη Σελεύκεια. Μόλις τον είδανε, απογοητευθήκανε. Πρόσωπο ισχνό, ροζιασμένα χέρια, ρούχα αγρότη. «Αυτό είναι το ιερό θηρίο». Και όταν του ζήτησαν να πάει στην Κωνσταντινούπολη, «Σε μένα ήρθατε ευλογημένοι», τους απάντησε. «Εμείς τα οργανωτικά, Γρηγόριε. Εσύ την θεολογία μόνο». Ο Γρηγόριος ήρθε στην Κεσάρια να πάρει τη γνώμη του Βασιλείου. Ο Βασίλειος τον παρότρινε με μεγάλη θέρμη να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Τον θεωρούσε ανώτερο θεολόγο και από τον ίδιο. Έμεινε πολλή ώρα δίπλα στον άρρωστο Βασίλειο. Ήταν η τελευταία φορά που θα συναντιόντουσαν. Ο χειμώνας του 378 βαρύς. 2 κληρικοί από την βασιλιάδα τον περιποιούνται μέρα και νύχτα. Του φέρνουν γιατρούς, φάρμακα. Εκείνος αρνείται. Η είδηση διαδίδεται γρήγορα σε Ανατολή και Δύση. Πολλοί λαϊκοί και κληρικοί σειραίουν στην Κεσάρια. Οι ναοί γεμάτοι. Οι παρακλήσεις ατελείωτες. Δεν μιλούσε πια. Δεν έγνεφε. Δεν ζητούσε τίποτα. Έξω από το επισκοπείο ένα μεγάλο πλήθος βουβό. Κάποια στιγμή άνοιξε τα μάτια του. Ζήτησε να τον ανασηκώσουν. Το ισχνό του χέρι ευλόγησε αυτούς που ήταν στο δωμάτιο. Αυτός που ήταν απ' έξω. Και στο τέλος είπε: «Ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου». Φρύνος γοερός ξέσπασε στο πλήθος. Δεν υπήρχε ένας που να μην κλαίει. Νέοι, γέροι, γνωστοί, άγνωστοι. Ο Κύριος τον πήρε κοντά του. Γαλήνιο το πρόσωπο. Το σώμα του ένα κουβαράκι. Αυτού που συγκλώνησε τον κόσμο. Αυτού που συγκλώνησε τη δική μου ταπεινή ζωή. Στη μέση του Μητροπολιτικού Ναού αποχαιρέτησα τον Βασίλειο. Ο λόγος του βροντί και αστραπεί η ζωή του. Την επόμενη μέρα η ατελείωτη πομπή πέρασε μέσα από την πόλη.
Ακόμα και οι ουδαίοι και οι δολολάτρες ακολουθούσαν. Άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το συνωστισμό. Οι μοναχοί προχωρούσαν κρατώντας ψηλά το ιερό σκήνομα. Το ιερό σώμα αποτέθηκε στη γη. Μια σιωπή. Και μετά μια βουή από το πλήθος που έγινε κραυγή. Ορθοδοξία. Σπάσαν την γη εξήλθεν ο θόγκος σου, ως δεξαμένη το λόγο σου, διούθε ο πρεπός εδογμάτισας, την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη, κατεκόσμησες, βασίλειον ιεράτευμα, πατερόσιον, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήλετας ψυχάς ημών. Αγαπητέ Ιγνάτιε, έφυγα από την Κεσάρια λίγες μέρες μετά την κοίμηση του βασιλείου. Δεν με κρατούσε πια τίποτα εκεί. Με τον βασίλειο ήταν σαν να είχα ζήσει 10 ζωές. Ήρθε η ώρα να μονάσω πάλι. Πέρασα από διάφορα μέρη και ο δρόμος με έφερε στον αρχαίο ναό. Το ιερό ήταν έρημο. Ο γεροιερέας δεν ζούσε πια. Οι βροχές, τα χιόνια και οι σεισμοί συνέχιζαν το έργο που ξεκίνησαν οι βάρβαροι. Το καλυβάκι που ζούσε ο γέρος στεκόταν ακόμα και αποφάσισα να περάσω τη νύχτα εκεί. Το πρωί που προσευχόμουν μια ιδέα μου ήρθε. Γιατί να μην μονάσω εδώ? Πέτρες και σπασμένες κολόνες άφθονες γύρω. Θα μπορούσα να χτίσω ένα εκκλησάκι στο Χριστό μου. Σε ειδωλολατρικό ναό δεν είναι αμαρτία? Αλλά και τον Παρθενώνα στην Αθήνα δεν τον έχουν μετατρέψει σε ναό της Παναγίας? Ένας ναός του ήλιου δεν έχει γίνει εκκλησία του προφήτη Ηλία? Και το έχτισα το εκκλησάκι στο Χριστό μου, αγαπητέ Ιγνάτιε. Με τη βοήθεια του Θεού. Κι ήρθε ο ιερέας από το κοντινό χωριό και το λειτουργήσαμε. Ήρθε κοντά μου να μονάσει ο πατέρας Αρσένιος, που ήταν διάκος του βασιλείου, και ο Αρτέμιος, ένα νέο παιδί από την περιοχή. Αδερφοί από τα ηρωικά χρόνια με τον Βασίλειο στην Κεσάρια μας επισκέπτονται και μαθαίνουμε τι γίνεται στον κόσμο. Λοιπόν, δόθηκε μεγάλη μάχη στην Κωνσταντινούπολη. Μεγάλο πλήθος είχε μαζευτεί στην προκυμαία. Και ο Βαρκάρης που περνούσε τον Γρηγόρη απέναντι το ρώτησε: «Τι είναι αυτό το πλήθος, αβά μου? Εσένα περιμένουν?» Οι Αριανοί είχαν μαζευτεί να δουν τον μεγάλο θεολόγο που έφερναν οι Ορθόδοξοι. Αυτό το ισχνό ανθρωπάκι θα υπερασπιστεί την Ορθοδοξία? Το ισχνό ανθρωπάκι αποβιβάζεται στην Κωνσταντινούπολη. Τον υποδέχονται με πέτρες και βρισχές. Η Ορθοδοξία πατάει πάλι το πόδι της στην πόλη που κτίστηκε για χάρη της. Ο φιλοορθόδοξος αυτοκράτορας Θεοδόσιος έλειπε, πολεμώντας τους Βυσιγότους. Και οι αιρετικοί αλωνίζανε στην Κωνσταντινούπολη. Όταν έφτασε ο Γρηγόριος, δεν υπήρχε ούτε ένας, μα ούτε ένας ναός ορθόδοξος ολόκληρη την πόλη. Οι λίγοι Ορθόδοξοι εκκλησιάζονταν κρυφά σε αγροτόσπιτα και σε σπηλιές. Η κατάσταση τον έθλιβε. Να που μας οδήγησε η διχόνοια. Έτσι αδυνατήσαμε και δεν μας υπολογίζουν οι εθνικοί. Πριν από 1-2 αιώνες, μια χούφτα είμαστε και κατακτήσαμε τον κόσμο. Τώρα είμαστε πολλοί και γίναμε περίγελος του κόσμου. Αφού δεν υπάρχει ναός, θα λειτουργήσεις εδώ, στο σπίτι μου, του λέει ο άρχοντας Αυλάβιος που τον φιλοξενεί. Οι πιο τολμηροί πήγαν. Το νέο έτρεξε σαν αστραπή στην πόλη. «Ελάτε να δείτε τι θα πει άνθρωπος θεόπνευστος», λέγανε. Πού να φτάσει ο μικρός χώρος για τον κόσμο που συνέρεε? «Εδώ στην αυλή μου θα χτίσουμε την εκκλησία μας», αποφάσισε ο Αυλάβιος. Και χτίσανε. Και την ονόμασαν
Αγία Αναστασία. Εκεί αναστήθηκε η Ορθοδοξία. Πρέπει να γίνεις φως για να δεις περισσότερο φως, τους έλεγε στο κήρυγμα μετά τη λειτουργία. Ασκήτευα και προσευχόμουν. Και ξαφνικά έγινε, αδερφή μου. Βρέθηκα μέσα σε μια νεφέλη. Υπήρχα εκεί με τον Θεό. Ζούσα με τον Θεό. Δεν ένιωθα ύλη και πράγματα κοσμικά. Δεν λέω πως είδα την Θεία Φύση. Όχι. Αυτή μόνο ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα την βλέπουν. Είδα την δεύτερη φύση. Την Θεία δηλαδή ενέργεια που φτάνει στον άνθρωπο. Αν αγαπά, αν αγωνίζεται. Και τότε εκείνη τη στιγμή είναι όλα άφατη μακαριότητα. Τα γράφω και κλαίω, Ιγνάτη. Τι δεν θα έδινα, αδερφέ μου, να ήμουν εκεί, στην Αγία Αναστασία. Να ακούσω από τον ίδιο τον θείο αυτόν άνδρα να περιγράφει αυτή την υπέρτατη εμπειρία. Και όταν κάποιος από το ακροατήριο τον ρώτησε αν συμφωνεί με τον Πλάτωνα, που είπε πως είναι δύσκολο να καταλάβουμε τον Θεό και αδύνατο να το εκφράσουμε, εμείς θέλουμε να τον ζούμε τον Θεό μας, απάντησε. Δεν είναι ζήτημα φιλοσοφικής αναζήτησης. Γι' αυτό, συνέχισε ο Γρηγόριος, η θεολογία μας μιλάει κυρίως για το πώς αποκτούμε αυτή την εμπειρία του Θεού, όχι για το τι είναι ο Θεός. Η Κωνσταντινούπολη κρέμεται από τα χείλη του. Η απάντηση των Αριανών. Την ημέρα της Ανάστασης πάσανε με κλωτσιές τις πόρτες στην Αγία Αναστασία. Με ξύλα και πέτρες άρχισαν να χτυπούν όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Ο κόσμος στράφηκε πανικόβλητος στις πόρτες. Και ο Γρηγόριος. Όταν άδειασε ο ναός, τον είδαν. Στεκόταν όρθιος σε μια μικρή εξέδρα, ντυμένος στα λευκά, με το Ευαγγέλιο στα χέρια του. Τους κοίταζε με λύπη. Σιωπή έπεσε. Γύρισαν και φύγανε μουδιασμένοι. Έμεινε ο Γρηγόριος μόνος στην κατεστραμμένη Αγία Αναστασία. Τα ξημερώματα επέστρεψαν στο ναό οι πιο θαραλέοι και γιόρτασαν με τον Γρηγόριο την Ανάσταση. Ο Θεοδόσιος, έχοντας αποθήσει τους Βυσιγότους, φτάνει στην πρωτεύουσά του που την βλέπει για πρώτη φορά, καθώς είχε γεννηθεί στην Ισπανία. Με διάταγμα αφαιρεί τους ναούς από τους Αριανούς. Στη θριαμβευτική είσοδό του στην Κωνσταντινούπολη έχει δίπλα του τον Γρηγόριο και μαζί μπαίνουν στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Και εκεί ακούγεται για πρώτη φορά από το πλήθος: «Στο θρόνο ο Γρηγόριος!» Και ο Γρηγόριος ανακηρύχθηκε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως από την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Ένας άνθρωπος μόνος του έκανε την Κωνσταντινούπολη πάλι Ορθόδοξη μετά από 40 χρόνια. Δεν είναι θαύμα αυτό, Ιγνάτιε? Τι θα ήταν η Εκκλησία αν δεν υπήρχαν ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Αυτά σκέφτομαι τώρα που μένω περισσότερο στο καλύβι μου. Το σώμα μου δεν με στηρίζει πια και περνώ τις μέρες μου με προσευχή και διάβασμα. Μία μέρα βρήκα τον σάκο με τους παπύρους που μου είχε εμπιστευτεί ο ιερέας του Απόλλωνα. Τον άνοιξα. Οι πάπυροι ήταν έτοιμοι να διαλυθούν. Προσπάθησα να διαβάσω κάτι, δεν κατάλαβα τίποτα. Πήγα στον πατέρα Αρσένιο που είναι μορφωμένος. «Μάθε μου τα Αττικά», του είπα. Και ο αδερφός μου τα έμαθε. Και τότε έγινε κάτι παράξενο, Ιγνάτιε. Άρχισα να καταλαβαίνω πολύ περισσότερα πράγματα. Η Θεία Λειτουργία άρχισε να μπαίνει πιο βαθιά μέσα μου. Τα ιερά κείμενα σαν να τα άκουγα για πρώτη φορά. Η πίστη μου έγινε πιο βαθιά, αποκτούσε άλλο νόημα. Τώρα
καταλάβαινα τα λόγια του Βασιλείου, του Γρηγορίου και του Χρυσοστόμου. Το ήξερε Συγνάτη ότι ακόμα και η λέξη Χριστός είναι ελληνική. Από το ρήμα χρύο, που σημαίνει επαλήφω με μύρο. Χριστός σημαίνει ο κεχρισμένος, αυτός που χρίστηκε από τον Θεό. Έγινα πιο χριστιανός, Συγνάτη, μαθαίνοντας ελληνικά. Αυτό μου συνέβη, αν μπορείς να το πιστέψεις. Τότε θυμήθηκα τα λόγια του Βασιλείου για την αρχαία παιδεία, να ξεχωρίζεις τα ρόδα από τα αγκάθια, και αποφάσισα να σώσω τα αρχαία χειρόγραφα. Έχουν αξία? Είναι χρήσιμα? Δεν ξέρω. Άλλοι πιο μορφωμένοι από μένα ας αποφασίσουν. Εγώ θα τα αντιγράψω σε περγαμηνή. Και αυτό κάνω, αγαπητέ Ιγνάτιε. Μόλις τελείωσα ένα διάλογο του Πλάτωνα και τώρα αντιγράφω το έργο ενός αρχαίου κωμωδιογράφου που το λένε Αριστοφάνη. «Πάρτε τον φαλό ψηλά και αγκαλιάστε τα κορίτσια, με άφθονο κρασί να γιορτάσουμε». Κάνω το σταυρό μου, Ιγνάτιε. Θεέ μου, τι αντιγράφω.